με τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ξάνθης, τον κύριο Δημήτρη Γκαγκαλίδη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε Γκαγκαλίδη. Καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Γκαγκαλίδη, να πούμε ότι είχαμε την ευκαιρία πριν από αρκετό καιρό, όταν πρωτοαναλάβατε στην Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης στη θέση του Προέδρου, να κάνουμε μια γενική αναφορά για τους βασικούς στόχους τότε της επικαιροποίησης, να πω, του έργου και της ανάδειξης του έργου της Πινακοθήκης. Μας ακούτε, κύριε Γκαγκαλίδη? Ωραία. Σας ακούω. Ναι, γιατί νομίζω είχαμε... Ναι, θα το δούμε, θα το διορθώσουμε, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα προφανώς. Πέρασε αρκετός καιρός από τότε και προφανώς δόθηκε, λόγω και των ιδιαίτερων συνθήκων της εποχής, η δυνατότητα να μπορέσετε να βάλετε επί χάρτου κάποιες ιδέες που υπήρξαν από την αρχή. Σε ποιο στάδιο, έτσι, του βασικού προγραμματισμού της νέας εποχής για τη Δημοτική μας Πινακοθήκη βρισκόμαστε? Ναι, καταρχήν μου αρέσει πολύ που συμμερίζεστε την διάθεση και την προσδοκία μου, ώστε να χαρακτηριστεί αυτή η προσπάθεια μια νέα πινακοθήκη, μια νέα προσπάθεια. Και θα ήταν, έτσι από καρδιά θα μιλήσω, χρήσιμο και σημαντικό για τους ξανθιώτες να επικαιροποιήσουμε και την πινακοθήκη, αλλά και γενικότερα θα έλεγα τον πολιτισμό αυτής της πόλης, και είναι και μια ευκαιρία τώρα να κάνουμε ένα restart εξαιτίας της πανδημίας, που περνάμε, της πανδημίας. Ειλικρινά, παρότι πέρασαν, έχω αρκετά χρόνια στην πόλη, θα πρέπει να εκφράσω αυτή την αίσθηση, αυτό τον εντυπωσιασμό που νιώθουμε όλοι οι ξανθιώτες, φαντάζομαι, τριγυρίζοντας την παλιά Ξάνθη και βλέποντας σημαντικά σημεία, όμορφα, εντυπωσιακά, ιστορικά, όπως είναι μάλλον η Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης. Ένα πανέμορφο νεοκλασικό του παλιού καιρού της Ξάνθης, της καλής εποχής. Ήταν δύο σπίτια, οικίες, το αρχοντικό Καλευρά, όπου ενοποιήθηκαν, έγιναν μία. Εκτείνεται έτσι σε τρία επίπεδα. Έχουμε ισόγειο, πρώτο όροφο και δεύτερο όροφο, και μία καταπληκτική και πανέμορφη αυλή. Η πινακοθήκη λοιπόν εξακολουθεί, παρότι είναι ανοιχτή, φαντάζομαι, σε ιδέες και σε παρεμβάσεις όπως τη δική μου, εξακολουθεί να εξυπηρετεί το σκοπό δημιουργίας της, ο οποίος είναι η συλλογή των έργων τέχνης, φαντάζομαι, η προβολή των καλλιτεχνών όλων και ειδικά των ξαφιωτών, η πολιτιστική της, έτσι, συνεισφορά στην Ξάνθη μας, αλλά και θα μπορούσε να είναι, και εκεί εστιάζονται και οι προτάσεις μας, η εκπαίδευση της αισθητικής αγωγής των δημοτών, ίσως η διάσωση, αν μπορέσουμε, και συντήρηση των καλλιτεχνικών έργων που διαθέτει, η πραγματοποίηση εκθέσεων, η διοργάνωση προγραμμάτων, καλλιτεχνικών εργαστηρίων, η φιλοξενία εκδηλώσεων και όλα αυτά που μπορούν να μπουν σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην ουσία, που θα είναι ζωντανό, ενεργό και τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα, και δεν θα είναι αυτό που ανοίγουμε την πόρτα για μια έκθεση και φεύγοντας την κλείνουμε και κλείνει και το κτίριο και περιμένουμε την επόμενη φορά που θα το επισκεφτούμε ξανά. Σαν εκπαιδευτικός είχα την ευκαιρία να οδηγήσω μαθητικές ομάδες από τα σχολεία που πέρασα σε πολλά μέρη της Ελλάδος και να δω έτσι από κοντά κάποιους χώρους, κάποια κτίρια, κάποια μουσεία. Εντυπωσιάστηκα από μερικά, απογοητεύτηκα από άλλα. Οπότε υπήρχε μια, έτσι, υποδομή για να μπορώ να εφαρμόσω ή να μεταφέρω κάποιες καλές πρακτικές που είδα στη δική μας πινακοθήκη. Δεν είμαι μόνος σε αυτή την προσπάθεια. Η Δημοτική Πινακοθήκη ανήκει στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Δήμο Ξάνθης φυσικά, και στην
μικρή επιτροπή, έτσι, την οργανωτική επιτροπή που προεδρεύω, έχω δίπλα μου την Αθηνάτη Φυλακτού, ζωγράφος και καλλιτέχνης της Ξάνθης, mm-hmm. αλλά και την Ελπίδα την Εφρεμίδου, υπάλληλο της Δημοτικής Πινακοθήκης, με γνώσεις εξειδικευμένες σε αυτό το έργο. Όλοι μαζί λοιπόν, από τον περασμένο Μάιο που ανέλαβα, καθίσαμε και με σύμμαχο, ας πούμε έτσι, να χαριτολογούντας για την πανδημία. Ναι, γιατί σας έδωσε προφανώς το χρόνο για να οργανωθείτε καλύτερα, προφανώς. Ναι. Έχει και τα καλά της η περίοδος. Τέλος πάντων, μας έδωσε την ευκαιρία και τον χρόνο να καθίσουμε και να σχεδιάσουμε το αύριο. Αυτό το αύριο εστιάζει σε κάποιους έτσι συγκεκριμένους τομείς δράσης. Σε εκθέσεις, σε επισκέψεις, σε εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις, σε καλλιτεχνικά εργαστήρια και εκδηλώσεις. Αυτά είναι τα οποία θα κινηθούμε. Και αυτά είναι τα οποία σχεδιάσαμε και τα εμπλουτίσαμε ήδη με ορίζοντα, έτσι, πολυετή ορίζοντα, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν για να δώσουν αυτή την καθημερινή ζωή στην Δημοτική Πινακοθήκη. Τώρα, υποψιάζομαι ότι ένα μέρος αυτής της δράσης, η οποία πατά και πάνω στην εμπειρία του παρελθόντος, της λειτουργίας εννοώ της Πινακοθήκης, υποψιάζομαι ότι θα ενεργοποιηθεί όταν πια επιτρέψουμε σε μια διαφορετική κανονικότητα από αυτή που μας επέβαλε η πανδημία, κύριε Γκαγκαλίδη. Ή σκέπτεστε, ή μάλλον τώρα προφανώς σκέπτονται να βρουν και κάποιους εναλλακτικούς τρόπους εκεί στη Δημοτική Πινακοθήκη για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο νέος στόχος και σκοπός και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Φυσικά, αλλά και θα πάω τη σκέψη σας και λίγο παραπέρα, ότι διαβάζω και συμμερίζομαι την άποψη ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα έχει και ένα ενισχυμένο κλίμα από τους ανθρώπους, έτσι, να κάνουν πράγματα που δεν είχαν κάνει τυχόν στη ζωή τους, να επαναπροσδιορίσουν στόχους, τα ενδιαφέροντά τους, τις τάσεις τους, και νομίζω ότι αυτό θα φέρει και κόσμο περισσότερο από τους ίδιους μας, από τους ξανθιώτες, ας ξεκινήσουμε, στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης και γιατί όχι και στην Πινακοθήκη. Η Πινακοθήκη μας έχει το όνομα, είναι αφιερωμένη στο Χρήστο Παυλίδη, για όσους ξανθιώτες έτσι ακροατές δεν το γνωρίζουν. Είναι... Έχει δοθεί σε αυτόν τον καλλιτέχνη που πέρασε από την Ξάνθη, τον πολυδιάστατο καλλιτέχνη, ήταν και γλύπτης και ζωγράφος. Έχουμε αρκετά από τα έργα του στην Δημοτική Πινακοθήκη. Και έχει, δωρήσει, όταν... έχει δωρήσει ένα μεγάλο μέρος του έργου του και η οικογένεια και ο ίδιος στην Πινακοθήκη. Και μάλιστα όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, γιατί είχαμε και πρόσφατα κάποιους εποχιακούς συμβασιούχους υπαλλήλους αυτά τα 8 μήνα, ήμασταν τυχεροί και είχαμε και κάποιον συντηρητή εργοτέχνης που ακόμη καλύτερα να υπάρχουν και στο μέλλον τέτοιες σχέσεις και επαγγελματικές σχέσεις, ο οποίος, και φαντάζομαι αυτό θα συμβεί και αργότερα, μπόρεσε και βοήθησε ώστε να συντηρήσει και να αναδείξει ακόμη περισσότερο κάποια έργα που ήθελαν κάποια επέμβαση του ζωγράφου. Ήθελα λοιπόν να σας πω για τον Χρήστο Παυλίδη ότι παρόλο είναι αφιερωμένη η Δημοτική Πινακοθήκη σε αυτόν, θα θέλαμε να υπάρχει κάπως ένα πιο ολοκληρωμένο, επικαιροποιημένο μάλλον να το πω καλύτερα, πρόγραμμα παρουσίασης, ένα πακέτο, ας το πούμε καλύτερα, παρουσίασης και όλα αυτά. Μέχρι τώρα υπήρχε η περιήγηση στους πίνακες του. Θα προσπαθήσουμε να το εμπλουτίσουμε με ένα, έτσι, ήδη έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες, με ένα οπτικο-ακουστικό υλικό, όπου ο επισκέπτης με το που θα έρχεται, υπάρχουν ήδη κάποια καθίσματα που μπορεί να, έτσι, σαν μια αίθουσα προβολής να την πω στον κάτω όροφο, όπου, έτσι, από ένα προτζέκτορα θα βλέπει ένα δεκάλεπτο και για τον Χρήστο Παυλίδη και για την δράση της Πινακοθήκης, αλλά και για την Ξάνθη μας. Θα είναι και
αν προέκειται σε ένα σημείο τουριστικής προβολής της πόλης. Και θα συνεχίζεται αυτή η επίσκεψη. Άρα αρχικά θα συστήνεται η πινακοθήκη και ο Χρήστος Παυλίδης, που έδωσε το όνομά του, στην δημοτική μας πινακοθήκη, και στη συνέχεια θα δείχνει η πινακοθήκη στους χώρους και τις δραστηριότητές της, σε αυτούς οι οποίοι χτυπούν την πόρτα της και ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια της. Ενδιαφέρον ακούγεται. Και θα το πάμε και ακόμα παραπέρα σε αυτούς που δεν είναι από, που είναι από εδώ, από το μέρος μας, και στους Ξανθιώτες και σε αυτούς που είναι από την γειτονιά μας, ας το πούμε έτσι. Θα αναφέρονται σε αυτές τις δράσεις της πινακοθήκης και οι τρόποι και οι μεθόδοι και ό,τι τυχόν θα τους αρέσει, ώστε να συνεχίσουν αυτήν την μοίηση, ειδικά στην Παλιά Ξάνθη. Οπότε λοιπόν θα ακούνε και για ιστορικούς περίπατους που θα γίνουν, θα ακούνε και για εκδηλώσεις, θα ακούνε και για καλλιτεχνικά και επιμορφωτικά εργαστήρια. Οπότε αν τυχόν κάποιος του κάνει το κλικ αυτό, μπορεί να το συνεχίσει συμμετέχοντας με τον τρόπο του σε αυτές τις δράσεις και μαθαίνοντας για την πόλη του, για την Ξάνθη. Στο τέλος θα έχουμε έτσι ένα πακέτο τουλάχιστον μιας μισής ώρας που θα μπορεί και θα φεύγει κάποιος από τη Δημοτική Πινακοθήκη έχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, μια πολιτιστική εμπειρία με αναφορά και στο Χρήστο Παυλίδη αλλά και στην Ξάνθη. Είναι κάτι που έχουμε δει κατά καιρούς από τις επισκέψεις που κάναμε και σαν καθηγητές, σαν σχολεία ή σαν τουρίστες κάποιοι από εμάς σε άλλες πόλεις, και το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και είναι και ευκαιρία να εφαρμοστεί και στην Ξάνθη αυτό. Πότε θα είστε έτοιμοι, κύριε Γκαγκαλίδη, γνωρίζουμε, έχει μπει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Γιατί προφανώς χρειάζεται δουλειά για να στηθεί όλο αυτό το οποίο μας εξηγείτε. Ελπίζω φέτος πριν το καλοκαίρι να έχουμε στήσει τουλάχιστον το νέο σκηνικό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να κάνουμε και κάποια, όχι ακριβώς εγγένεια, μια άτυπη κίνηση αρχή κάπου εκεί στο καλοκαίρι ή στις γιορτές παλιάς πόλης αντίχων. Αν πάνε όλα καλά. Αν πάνε όλα καλά. Να παίξει τον δικό της ρόλο, πρωταγωνιστικό η επιθυμία της Επιτροπής και του Προέδρου της Επιτροπής και του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου της Ξάνθης, η Δημοτική Πινακοθήκη. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας. Ναι. Έλεγα ότι οι Ξανθιώτες σε κάθε περίπτωση θα έχουν έναν ακόμη δικό τους χώρο έκφρασης, τέχνης και πολιτισμού, που ελπίζουμε και με τη βοήθεια και εθελοντών και φίλων της Δημοτικής Πινακοθήκης. Είχατε, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά τώρα μια και το λέτε, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνη την πρώτη μας συζήτηση με το που αναλάβατε, ήταν μέσα στους βασικούς σας, στους αρχικούς σας στόχους, η ίδρυση ενός συλλόγου φίλων. Ναι. Αυτό θα γίνει με την λειτουργία, με τη νέα λειτουργία της Πινακοθήκης. Ήδη υπάρχουν κάποιες επαφές και υπάρχει μια δημιουργία ατζέντα, ας το πω, ξανθιωτών καλλιτεχνών και ανθρώπων του πνεύματος, της τέχνης και γενικά του πολιτισμού, αλλά και όχι μόνο αυτούς. Θα είναι ανοιχτός αυτός ο καινούριος σύλλογος σε κάθε ξανθιώτη, σε κάθε έναν που θέλει να δηλώσει φίλος της Δημοτικής Πινακοθήκης. Έτσι λοιπόν, και φυσικά προβλέπω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύου θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό, θα υπάρξει ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι οι εθελοντές, οι φίλοι, οι συμμετέχοντες, οι διαφημιστές, οι πρεσβευτές, πέστε το όπως θέλετε, όλο αυτό το έργο της Δημοτικής Πινακοθήκης προς τα έξω. Είναι κάτι που έχει δοκιμαστεί και έχει πετύχει στο Πανελλήνιο, και μάλιστα οι δικές μας εμπειρίες και η εστίαση ήταν στη Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας, όπου εκεί υπάρχει η συλλογή του Κατσιμίγα, η οποία ίσως είναι από τις
μεγαλύτερες και πιο λειτουργικές έτσι, επαρχιακές πινακοθήκες που υπάρχουν στη χώρα. Αυτοί οι φίλοι θα έχουν λόγο και παρουσία σε κάθε δράση και ενέργεια της Δημοτικής Πινακοθήκης και είναι ουσιαστικά αυτοί, να το πούμε και πιο απλά, που θα εμπλουτίσουν και που θα έχουν την παρουσία τους σε κάθε στιγμή που θα υπάρχει μια επίσκεψη οποιοδήποτε στη Δημοτική Πινακοθήκη. Γιατί η επίσκεψη δεν είναι απαραίτητα να είναι και μόνο πολιτιστική. Θα υπάρχει ένα καφενείο, ένα στρογγυλό τραπέζι, ένα πολιτιστικό καφενείο που θα λειτουργεί συνέχεια, είτε το καλοκαίρι βγάζοντας το έξω στην αυλή, στην υπέροχη αυλή που έχει η Δημοτική Πινακοθήκη και που καλώ τους ξαθιώτες, αν με το καλό λειτουργήσουμε, να έρθουν και να τη δουν, να την επισκεφτούν, αλλά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο μέσα, ούτως ώστε να έρχονται, να κάθονται, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να μιλάμε, να έχουμε έναν προσκεκλημένο δικό μας ξανθιώτη που θα μπορούσε κάτι να μας πει τα Σαββατοκύριακα, να υπάρχει τέλος πάντων μια διαρκή έτσι, επικοινωνία με την πόλη, μια αμφίδρομη σχέση και επαφή, που νομίζω ότι θα κάνει καλό σε όλους. Όλοι θα βγούμε κερδισμένοι από αυτό. Μια ανοιχτή λοιπόν, έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού, αυτόν οραματίζεστε και αυτόν επιχειρείτε να στήσετε, υποψιάζομαι, κύριε Γκαγκαλίδη. Ναι, και να τονίσουμε μια κυψέλη συνάντηση των ανθρώπων που παράγουν πολιτισμό και είναι και πολλοί και άνθρωποι και σύλλογοι που παράγουν πολιτισμό στην πόλη αυτή. Και ξέρετε, έτσι έχω και εγώ ανακαλύψει κάπως έτσι στις μέρες μας ότι τελικά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι του πολιτισμού, των γραμμάτων, της τέχνης. Απλώς δεν είναι μπροστά σε αυτό το γενικότερο σύστημα που υπάρχει στους καιρούς μας μέσα από τα Facebook, τα Instagram, τα Twitter. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι ίσως όχι πίσω από τη σκηνή, αλλά έχουν το δικό τους χώρο και αναζητούν έναν τέτοιον τόπο έκφρασης και παρουσίας και είμαι σίγουρος ότι θα τους, όχι μόνο θα τους αρέσει, αλλά θα το καθιερώσουν και ως πολιτιστικό στέκι αυτή τη νέα Δημοτική Πινακοθήκη και θα έχουν το χώρο τους για να τους βρίσκει όποιος θέλει να τους ακούσει, αλλά και για να συνευρίσκονται οι ίδιοι τους. Και να ανταλλάσσουν απόψεις. Και να ανταλλάσσουν απόψεις. Να διευρύνεται έτσι, αν θέλετε, ο στοχασμός τους και να δημιουργεί να δημιουργείται ένα κλίμα μεγαλύτερης προσφοράς πολιτισμού προς την πόλη αυτή. Αναλυτικά, ο Δημήτρης Γκαγκαλίδης αναφέρθηκε στους στόχους για τη νέα πινακοθήκη, την επικαιροποιημένη πινακοθήκη και σε συνέντευξή του στην τοπική εφημερίδα Εμπρός, κύριε Γκαγκαλίδη, όπου εκεί είχατε την ευκαιρία να δώσετε και λεπτομερώς, θα μου επιτρέψετε έτσι να πω, τις βασικές κατευθύνσεις που δουλεύετε αυτή την εποχή, προκειμένου να φτάσετε στο τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να ανοίξουν οι πόρτες της πινακοθήκης μας. Μαζί με την αγορά σιγά σιγά, αυτό διαπιστώνουμε, θα ανοίξει και η κοινωνία, οπότε με μεγάλη προσοχή θα γίνει και το άνοιγμα του συγκεκριμένου χώρου. Είναι η εποχή λοιπόν της προετοιμασίας. Νομίζω ότι θα βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις όταν θα ξανασυναντηθούμε οι άνθρωποι με προσοχή σε ιδιαίτερα σημεία της πόλης αυτής, ένα εξ αυτών και η Πινακοθήκη. Θα πάω λίγο στο ξεκίνημά σας, κύριε Γκαγκαλίδη. Ξεκινήσατε την σημερινή μας συζήτηση αναφερόμενο στο υπέροχο κτίριο το οποίο στεγάζει τη Δημοτική Πινακοθήκη. Να πούμε ότι και αυτό το κτίριο, όπως και άλλα στην παλιά πόλη, διασώθηκαν και να που δίνεται η δυνατότητα σήμερα να μιλάμε και για την επέκταση, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, όπως αυτό της Πινακοθήκης, διασώθηκαν μέσα από τις προσπάθειες του Δήμου Ξάνθης. Θυμάμαι τις τεράστιες προσπάθειες που είχε καταβάλει τότε για την διάσωση αυτών των κτηρίων ο αείμνηστος δήμαρχος ο Φίλιππος ο Αμυρίδης.
Αλλιώς θα είχαν χαθεί τα κτίρια αυτά. Θα είχαν χαθεί πραγματικά. Και εν τέλει αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά από την υπόλοιπη, ας το πω, σύγκριση με την καλή έννοια που μπορεί να γίνει με άλλους χώρους, άλλων πόλεων και άλλων σημείων. Δηλαδή, όσο και να είναι πολύ αξιόλογη και σημαντική η προσπάθεια που έχω δει με τα μάτια μου σε άλλες πόλεις, είναι άλλο πράγμα να υπάρχει αυτή η πολιτιστική προσπάθεια μέσα σε κάτι, μέσα σε τέτοια κτίρια και, και σε τέτοιες γειτονιές με ιστορία που διαθέτει η Παλιά Ξάνθη. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Σωστά. Άλλο τώρα να βλέπεις ένα μουσείο σε μια πολυκατοικία ή σε κάποιο δρόμο κάποιας άλλης πόλης και άλλο και να άλλο στο μεγαλύτερο διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό της Ελλάδας. Έτσι ακριβώς. Άλλο να περιμένει. Δηλαδή, ξεκινάς με τις καλύτερες προϋποθέσεις μέχρι να πας εκεί και να μπεις μέσα στην Πινακοθήκη, στην ΕΦΕΞ, σε οποιαδήποτε εκεί σε σημείο τέχνης και πολιτισμού της παλιάς. Συναντιέσαι με την ιστορία της Ξάνθης, σωστά, σωστά. Ήδη διαμορφώνεις μια εντύπωση, ήδη ομορφαίνει το σκηνικό και εξασφαλίζει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Έτσι είναι. Είναι ο ίδιος ο χώρος που δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πράγματα, να δημιουργήσεις πράγματα. Και σας είπα στην αρχή, ακόμα και εμείς οι Ξανθιώτες που τα γνωρίζουμε, ευτυχώς αυτή η πόλη με τα κτίρια και τα σημεία της καταφέρνει και μας εκπλήσει ακόμα. Δεν είναι τυχαίος ένας τίτλος που είχα βάλει κάποια φορά. Η Ξάνθη που προσπερνάμε. Αυτήν δηλαδή που την, τέλος πάντων νομίζουμε ότι την ξέρουμε και όλο την ξανανακαλύπτουμε και όλο την ξαναγνωρίζουμε και όλο μας εντυπωσιάζει και θέλουμε και να μάθουμε και περισσότερα πράγματα. Ευτυχώς γίνεται αυτό στις μέρες μας σε μια τέτοια υπέροχη πόλη που ζούμε. Στις αλλιώτικες προτάσεις ο τίτλος αυτός και όχι μόνο. Εγώ θα επαναλάβω την πρόταση που είχα κάνει δημόσια στην τελευταία μας ραδιοφωνική συνάντηση, κύριε Γκαγκαλίδη, και είχατε ανταποκριθεί θετικά κι εσείς, αλλά σκοντάψαμε πάνω στην πανδημία δυστυχώς, με όλες αυτές τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στη ζωή μας. Αυτή την Ξάνθη που προσπερνάμε και με τη βοήθεια του Δημήτρη του Γκαγκαλίδη, όπως την παρουσιάζει στις ελλειώτικες προτάσεις, να έχουμε τη δυνατότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα να την παρουσιάζουμε και μέσα από την εκπομπή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό στην Ξάνθη, στην οποία γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, ακούσαμε ιστορίες από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους γονείς μας, να υπάρχουν σημεία της πόλης που δεν τα ξέρουμε, τα οποία αφηγούνται ιστορίες άγνωστες σε πολλούς εξημών. Γέννημα θρέμα, Ξανθιώτες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και βαθιά συγκινητικό. Λοιπόν, βγάζουμε μια αίτηση λοιπόν ότι από εβδομάδα ξεκινάει η συνεργασία με μεγάλη μας χαρά με τις αλλιώτικες προτάσεις. Ωραία. Και θα έχουμε να πούμε πολλά. Πριν σας αποδεσμεύσω, κυρία Γκαγκαλίδη, δεδομένου ότι είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για πολλούς λόγους, θα μου πείτε, το 2021, αλλά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, κομβική ιστορική χρονιά για την Ελλάδα. Συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Έχετε κάτι κατά νου που θα μπορούσε ή προγραμματίζετε κάτι, σχεδιάζετε κάτι που θα μπορούσε να δώσει έστω το στίγμα αυτής της μεγάλης επαιτειακής στιγμής? Ναι, ευτυχώς βλέπω ότι παρότι σε αυτές τις συνθήκες που προαναφέρατε... Είναι δύσκολα τα πράγματα, ομολογουμένως. Είναι δύσκολα, παρόλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί που μιλάμε σήμερα ουσιαστικά για την τέχνη και τον πολιτισμό καταφέρνουν και φτιάχνουν πράγματα. Ήδη βλέπω ότι κυκλοφορούν κάποιες προσπάθειες και δράσεις από διάφορους φορείς της πόλης και το επίκεντρο φυσικά είναι η μεγάλη πανελλήνια προσπάθεια που γίνεται από την Επιτροπή που έχει συσταθεί με την κυρία Αγγελοπούλου, ναι, ώστε να προβληθεί σε πανελλήνιο αλλά και τοπικό επίπεδο. Γίνονται κάποιες προτάσεις στην Επιτροπή και εκ μέρους των Δήμων. Ο Δήμος Ξάνθης νομίζω ότι μέχρι τώρα την τρέχουσα προσεχή περίοδο θα καταθέσει τη δική του πρόταση και από το Μάρτιο και μετά νομίζω αξιολογούνται. Άρα έχουμε ακόμη κάποιους μήνες μπροστά μας.
Είναι αρκετά έτσι, δύσκολη και επίκονη διαδικασία. Αυτό που έκανα εγώ εκ μέρους μου μπορώ να μιλήσω είναι ότι κατάθεσαμε μια πρόταση για την αξιοποίηση του κτηρίου Χασιρτζόγλου εκεί στην πλατεία Μαντσίνη, προσπαθώντας να εναρμονιστεί με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτει ακριβώς η Επιτροπή, γιατί χρηματοδοτεί συγκεκριμένες έτσι, ενέργειες και δράσεις. Έτσι, γενικά λοιπόν να σας πω ότι προσπαθώντας να αξιοποιηθεί έτσι, εκείνος ο χώρος και να υπάρχει και ένα νέο σημείο πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, σαν συνέχεια της πλατείας Μητροπόλεως, στην οποία και βρίσκεται και πολύ κοντά η πλατεία Μαντσίνη. Ένα σοκάκι δρόμος είναι από εκεί από το πρώτο. Ένα σοκάκι δρόμος. Και πολύ όμορφο και με πολύ ενδιαφέρον. Απ' τη μια το Μητροπολιτικό Μέγαρο, απ' την άλλη το σχολείο. Και... Το πρώτο δημοτικό. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή και γειτονιά και το κτίριο είναι πάρα πολύ ωραίο. Η πρόσωψή του δεν μαρτυρά το βάθος και την επιβλητικότητα και την... Του εσωτερικού του κτίριου. Την έκταση που έχει. Αρκεί να σας πω ότι η πίσω αυλή έχει 3 επίπεδα διαφορετικά. Είναι μια τεράστια αυλή, την οποία μπορεί καθένας να σκεφτεί τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον, φιλοξενώντας εκδηλώσεις, δεξιώσεις. Φανταστείτε ότι ήταν και κάποτε το Αυστρο-Ουγγρικό προξενείο. Προξενείο εκεί στεγαζόταν, σωστά. Με έναν Δροχασιτζόγλου, οπότε η αρχοντιά και έτσι, η μεγαλοπρέπεια νομίζω φωνάζει. Σε αυτό λοιπόν το κτίριο θα μπορούσε να τα διάφορα τμήματα και αίθουσες, αλλά και την αυλή που σας είπα που έχει, να επανδρωθούν με τμήματα ψηφιοποίησης, βάση ψηφιοποίησης ιστορικών αρχείων, με εργαστήρια, με εκπαιδευτικές δράσεις, με μουσιακού τύπου εκθέματα για την ελληνική ιστορία που θα ήθελε η συγκεκριμένη επιτροπή να υπάρχουν. Και όλα αυτά με έναν έτσι τίτλο, ας σας το πω και αυτό, Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελληνικής Ιστορίας Στέφανος Ιωαννίδης. Στέφανος Ιωαννίδης. Είναι, αυτή είναι η πόλη έχει ονοματεπώνυμα. Μέχρι και τα κτίρια της έχουν ονοματεπώνυμα. Και τώρα σκοντάψαμε πάνω στο όνομα του μεγάλου δασκάλου της Ξάνθης, του Στέφανου του Ιωαννίδη. Είναι κάτι που το χρωστάμε σε αυτό το μεγάλο δάσκαλο και θα μακάρι να φτάσουμε σε ένα έτσι αίσιο αποτέλεσμα και να μπορούμε να το καμαρώνουμε. Για να δούμε. Πότε αναμένετε αυτές οι προτάσεις να αξιολογηθούν, Μάρτιο, είπατε? Μάρτιο νομίζω είναι η καταλυτική ημερομηνία. Μέσα στην Άνοιξη θα φανεί εάν τυχόν έχουμε χρηματοδότηση. Για να δούμε. Είναι ευκαιρία νομίζω για την πόλη. Και για την ανάδειξη του συγκεκριμένου κτηρίου θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί ξέρετε ότι αυτά τα κτίρια είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθούν και ακόμη δυσκολότερο να αξιοποιηθούν. Σωστά. Τα ποσά είναι τεράστια και εμπλέκονται και πολλοί φορείς, η διαδικασία είναι δύσκολη, οπότε νομίζω είναι μια ευκαιρία για την Ξάνθη. Γιατί θεωρούνται μνημεία. Κύριε Γκαγκαλίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για αυτή μας τη συνομιλία. Ναι, αξίζει τον κόπο να γίνεται αυτή η προεργασία για να είμαστε και προετοιμασμένοι. Θα επιστρέψουμε. Σίγουρα θα επιστρέψουμε στην καθημερινή ζωή μας. Ανοίγει η οικονομία και θα συμπαρασύρει και την κοινωνία. Το θέμα είναι να είμαστε προσεκτικοί και νομίζω ότι όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και να επιστρέψουμε στις συναντήσεις μεταξύ μας, εφόσον είμαστε προσεκτικοί. Και όταν πια το επιτρέψει ο καιρός να ξαναβρεθούμε όπως βρισκόμασταν, τότε θα έχουμε την ευκαιρία
και στα σοκάκια τα στενά να συναντηθούμε και να συνομιλήσουμε και να χαρούμε και όλα αυτά τα διαμάντια εκεί στην παλιά πόλη. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Χαιρόμαστε όμως ότι... Σε αυτή την επιστροφή που λέτε, είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε τον πολιτισμό, την τέχνη και τους ανθρώπους που την εκφράζουν και εκφράζουν όλα αυτά. Είναι σίγουρο ότι τους θέλουμε δίπλα μας για να ομορφύνουν τον κόσμο μας, για να μας δώσουν αυτή την ποιότητα ζωής, το κάτι διαφορετικό. Από εμάς, στη Δημοτική Πινακοθήκη, από μένα, υπάρχει αυτή η καλοπροαίρετη διάθεση προσφοράς. Υπάρχει και έχει γίνει αυτή η προσπάθεια και ελπίζουμε ότι είναι... Ανοιχτή πρόσκληση είναι αυτό που κάνετε, κύριε Καγκαλίδη, τώρα. Είναι ότι απευθύνεται μια ανοιχτή πρόσκληση. Ναι. Προς όρους αυτούς τους ξανθιώτες. Για να δούμε. Στη ζωή μας και αξίζει να προσπαθήσουμε για αυτά μετά την πανδημία. Μετά την πανδημία. Και ίσως βρούμε και κάποιες εναλλακτικές να προετοιμαστούμε λίγο, έτσι, με τα ιδιαίτερα μέσα και τα τεχνολογικά, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να ανταλλάξουμε τον προβληματισμό που παράγει πολιτισμό. Να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Καγκαλίδη και κρατώ αυτό που είπατε, κύριε Καγκαλίδη, να ξεκινήσουμε από την ερχόμενη εβδομάδα ένα πεντάλεπτο, ένα δεκάλεπτο αυτές τις γωνιές και τα σημεία της πόλης μας που τα προσπερνάμε και δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, δεν γνωρίζουμε το ρόλο που έπαιξαν τα σημεία αυτά διαχρονικά στην ιστορία της Ξάνθης και σε τακτά χρονικά διαστήματα να το επαναλαμβάνουμε. Με μεγάλη το χαρά. Κρατώ αυτό. Με θα χαρά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι ραδιοφωνικά θα μπορέσουμε έτσι να το στήσουμε και να το ραδιοσκηνοθετήσουμε, όπως λέει και ο τηλέμαχος Αρναούτογλου, και να είναι κάτι όμορφο και ωραίο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Γκαγκαλίδη. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή δουλειά και θέλουμε να μας εκπλήξετε ευχάριστα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αυτό περιμένουμε. Τον ευχαριστούμε και τον αποδεσμεύουμε. Εμείς θα περάσουμε, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.